Πάμε κατευθείαν στον κύριο ερευνητή σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον Δόκτωρ Γεράσιμο Χουλιάρα, να μας δώσει μία εικόνα δύο μέρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε δυτικά των Χανίων της Κρήτης. Κύριε Χουλιάρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Οι κάτοικοι της Κρήτης πέρασαν μία εφιαλτική νύχτα, θα λέγαμε, και περνούν εφιαλτικές νύχτες, κυρίως μετά από το σεισμό των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις σήμερα, μετά τον μεγάλο σεισμό? Ναι, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι οι κάτοικοι περνούν τις τελευταίες 48 ώρες που πάμε να συμπληρώσουμε τώρα, σε 2-3 ώρες θα έχει συμπληρωθεί και το 48ο. Οι κάτοικοι βιώνουν μια ήπια, θα έλεγα εγώ, ακολουθία. Όπως γνωρίζετε, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 2 μέρες περίπου 40 δονήσεις μικροτέρου μεγέθους και η μεγαλύτερη είχε ένα μέγεθος 3,9. Αυτές οι δονήσεις δεν γίνονται αισθητοί αισθητές στους κατοίκους και δεν δημιουργούν προβλήματα και στις κατασκευές. Όμως οι κάτοικοι όντως ζουν ένα θρίλερ αγωνίας, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Η αγωνία τους βέβαια είναι και η αγωνία και των σεισμολόγων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια μετατόπιση του επικέντρου ή αν όντως, όπως φυσιολογικά περιμένουμε, να εξελιχθεί ομαλά και ανώμηνα. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη, θα λέγαμε, θέση, γιατί ο σεισμός έγινε στη θάλασσα, έτσι, κύριε Χουλιάρα? Ακριβώς, σε βάθος 60 χιλιόμετρων. Το βάθος είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Πώς σημαντικό είναι για σας το βάθος, όπως αναφέρατε πριν? Το βάθος λειτουργεί σαν ένα μαξιλάρι, δηλαδή απορροφάει τα κύματα και τα ελαστικά κύματα που εκλείονται την ώρα μιας δόνησης. Από ένα τέτοιο βάθος θα πρέπει να συμβούν ισχυρές δονήσεις για να γίνουν αισθητές στα 50 και 60 χιλιόμετρα που είναι η Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή αισθητές γίνονται οι δονήσεις πάνω από 4 ρίχτερ. Οπότε από μια μεριά είναι καλό που δεν έχουμε μια ισχυρή μετασεισμική ακολουθία. Είναι καλό για τους κατοίκους βέβαια. Και για τις μια κατοίκους. Ισχυρή σεισμική ακολουθία μετασεισμική θα μπορούσε να είχε μέγεθος άνω των 5 ρίχτερ? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Παπατσάκονα, εάν η ακολουθία η συγκεκριμένη συνέβαινε σε ένα βάθος της τάξης των συνηθισμένων 10 χιλιόμετρων, 15 χιλιόμετρων, αυτή τη στιγμή θα είχαμε καταστρεπτικές συνέπειες. Και βεβαίως θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική μετασεισμική ακολουθία. Θα είχαμε ισχυρές δονήσεις της τάξης των 5 ρίχτερ, που καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τέτοια φαινόμενα θα ήταν, θα μιλάγαμε σε διαφορετικό τρόπο αυτή τη στιγμή μαζί. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Είναι πολύ καλό που έφυγε η ενέργεια που, όπως βλέπετε, ξέρετε κι εσείς, έχει συσσωρευτεί τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είχαμε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Εγώ και ο Άκης Τσελέτης το λέγαμε ότι καιρός είναι να ζήσουμε έναν εξάρι, και να που ήρθε. Ευτυχώς που έφυγε αυτή η ενέργεια με εντελώς ικανοποιητικό τρόπο, δηλαδή δεν δημιούργησε προβλήματα στις κατασκευές. Ευτυχώς. Το φαινόμενο, όπως φαίνεται, παρακολουθείται από εσάς και από πολλούς σεισμολόγους και επιστήμονες. Πείτε μου κάτι, τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα ενός μίας ένδειξης για τσουνάμι? Δηλαδή, υπήρξε ένδειξη για τσουνάμι μετά την δόνηση στην Κρήτη? Λοιπόν, όσα αφορά το θέμα των θαλασσίων κυμάτων, εδώ και 2 χρόνια το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στεγάζει και το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι,
που ανήκει στην UNESCO. Έχω την τιμή να είμαι στη συντονιστική επιτροπή της UNESCO για το σύστημα τσουνάμι εδώ στη Μεσόγειο και μπορώ να σας πω το εξής. Με το που διεγείρεται ένα σεισμός και είναι υποθαλάσσιος και έχει τις κατάλληλες συνθήκες να διεγείρει τσουνάμι, είναι δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τότε ο σεισμολόγος που είναι υπηρεσία στο Αστεροσκοπείο Αθηνών επίσης κοιτάει και το δίκτυο παλιριογράφων που έχουμε. Σε πολλά νησιά λειτουργούμε παλιριογράφους, οπότε κοιτάμε παράλληλα με το σεισμογράφο και τον παλιριογράφο για να δούμε αν έχουμε κύμα τσουνάμι. Με το που έγινε ο σεισμός το Σάββατο το μεσημέρι, οι παλιριογράφοι δεν έδειξαν καμία ένδειξη και εμείς στείλαμε μήνυμα τσουνάμι σε όλες τις χώρες και στις 22 χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου και τους είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Οπότε δεν γνωρίζω για ποιο για λόγο να ξεκαθαρίσετε υπάρχουν για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και στον κόσμο. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, κυρία Παπαδάκη. Πάνω από πόσα ρίχτερ, ας πούμε, μπορεί να προκληθεί τσουνάμι? Κοιτάξτε, κυρία Παπατσάκολα, δεν είναι μόνο τα ρίχτερ, είναι και το βάθος του σεισμού. Ναι. Συνήθως τσουνάμι διεγείρουν επιφανειακοί σεισμοί που υπερβαίνουν τα 6 και συνήθως τα 7 ρίχτερ. Ναι. Όμως καταλαβαίνετε ότι σε μια τουριστική χώρα όπως είμαστε εμείς, που είναι γεμάτες οι παραλίες μας, βεβαίως όχι τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι όταν διέρευσε μια είδηση, η οποία είναι ψέματα, ότι είχαμε τσουνάμι 20 πόντων, καταλαβαίνετε και εσείς τι πανικό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τέτοιο θέμα. Είναι τρομακτικό να διαρρέουν τέτοιες φήμες συκοφαντικές και είναι απαράδεκτο, χωρίς να υπάρχει τέτοια ένδειξη από το Εθνικό Δίκτυο. Ναι. Εδώ τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Ο σεισμός είχε μεγάλο βάθος, οπότε σας λέω, δεν ήταν κάτω από τα 50 χιλιόμετρα που συνήθως είναι οι σεισμοί, μεγέθους συνήθως 7 ρίχτερ για να διεγείρουν τσουνάμι. Τελευταίο τσουνάμι ήταν της Αμοργού το 1956. Χρειάζεται πολύ πιο ισχυρό σεισμός και σε μικρότερο βάθος. Οπότε το βάθος και ο μηχανισμός του σεισμού ήταν ευτυχώς κατάλληλοι να μην δημιουργήσουν αυτή τη φορά προβλήματα. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε, για να επιστρέψουμε στο θέμα της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Κρήτη, πιστεύετε ότι θα υπάρξει ένας μετασεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ, δηλαδή θα δούμε τέτοια μετασεισμική ακολουθία? Πολύ είναι πιθανόν, φυσιολογικό? Πολύ πιθανόν να εκδηλωθεί και ένας ισχυρός μετασεισμός. Είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως σας είπα, οι πιθανότητες μειώνονται λόγω του βάθους, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε ακόμη και εμείς αν είμαστε σε μία μετασεισμική ακολουθία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Οπότε έχουμε αρκετές ερωτήσεις να λύσουμε. Η σεισμολογία είναι μία επιστήμη, κυρία Παπατσάκονα, με αρκετές αβεβαιότητες. Και αυτές τις αβεβαιότητες προσπαθούμε να λύσουμε εμείς οι επιστήμονες. Κατανοητό. Πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να μην έχει το ίδιο επίκεντρο ένας μετασεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ? Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό. Αυτό είναι πολύ πιθανό, δηλαδή να έχουμε μια μετατόπιση του επικέντρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό από ένα σεισμό 6 ρίχτερ. Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά βεβαίως αυτή είναι και η δουλειά του σεισμολόγου. Δηλαδή κάθε λεπτό, δευτερόλεπτο που περνάει, είμαστε πάνω από τους σεισμογράφους, ελέγχουμε αυτές τις καταγραφές, προσδιορίζουμε με ακρίβεια τα επίκεντρα των σεισμών όπως αυτοί γίνονται κάθε λεπτό που γίνονται και αυτή είναι ακριβώς η δουλειά του σεισμολόγου. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε εξάγρυπνοι δύο μέρες. Αυτή τη δουλειά κάνουμε, παρακολουθούμε και ενημερώνουμε ανάλογα την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι βέβαια αμέσως έδειξαν κινητικότητα και αυτή τη φορά. Είναι κάτι πολύ θετικό τους τελευταίους μήνες, ότι το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, ο ΟΑΣΠ,
ιδιαίτερα ο Υπουργός ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έδειξαν αμέσως ενδιαφέρον και στην περίπτωση της Αμφίκλειας, του Αυγούστου, της Αμφίκλειας, και προχτές είμαστε συνέχεια στο τηλέφωνο, συνέχεια να συντονίζεται το όργανα και οι φορείς στην Κρήτη, και αμέσως έγιναν έλεγχοι σε κτίρια, αμέσως έγιναν έλεγχοι σε σχολικά κτίρια και πήγανε όλα καλά. Μάλιστα. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται μια εγρήγορση και πιστεύω ότι έχουμε μάθει πλέον και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Εδώ, κύριε Χουλιάρα, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί οι τηλεθεατές ρωτούν αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μια ενδεχόμενη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Αττικής. Κυρία Παπατσάκονα, αυτό το θέμα πρέπει να λήξει. Πρέπει να λήξει το θέμα του πώς αντιδρούν οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες από κακομεταχείριση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν φτάσει σε σημείο να πηδάνε από τα μπαλκόνια τους σε περίπτωση σεισμού. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να μάθουν να είναι ψύχρεμοι. Βεβαίως δεν ευθύνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευθύνεται η πολιτεία που δεν έχει δώσει παιδεία σε αυτό το λαό για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζει το φαινόμενο ενός σεισμού ψύχρεμα, με νυφαλιότητα, να ακούει τους αρμόδιους φορείς, και αντιθέτως έχει μάθει ο Έλληνας να ακούει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πλέον, δηλαδή οποιονδήποτε μη σοβαρό επιστήμονα, ναι, οποιαδήποτε καφετζού, οποιαδήποτε αστρολόγο, όποιο medium μπορεί να βρει μπροστά του, δημοσιογράφος, βέβαια δεν μιλώ για όλους, δεν γίνει και εγώ, αυτό βλέπετε κάνει ανθρώπους να πηδάνε από τα μπαλκόνια. Αυτό είναι τραγικό, κυρία Παπατσάκονα, αλλά νομίζω ότι η εκπομπή, απλά το ανέφερα, το γιατί μέσο έχει εδώ και 5 χρόνια ιδρύσει μια ιστοσελίδα, το Παρατηρητήριο Σεισμών. Είναι συγχαρητήρια σε εσάς που έχετε αναλάβει αυτό το έργο, βέβαια, να μαθαίνετε τους πολίτες πώς να συμπεριφέρονται ψύχρεμα και όχι να περιμένουν τώρα για να τους λέει κάποιος προβλέψεις. Δεν υπάρχουν προβλέψεις, κυρία Παπατσάκονα. Δυστυχώς. Η πρόβλεψη απαιτεί 3 παράγοντες. Απαιτεί το επίκεντρο, απαιτεί το χρόνο. Το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή που να μπορέσει να προσδιορίσει χρόνο γένεσης σεισμού έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα. Υπάρχουν μεθοδολογίες όπως αυτή του κυρίου Βαρότσου, η οποία είναι πλέον αξιόπιστη. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Βεβαίως, η μεθοδολογία του ΒΑΝ τουλάχιστον μας δίνει προσέγγιση στις περιοχές και με ένα αρκετά μεγάλο χρονικό παράθυρο της τάξης των μηνών. Δεν είναι προς πολίτες τέτοιες προσεγγίσεις. Είναι προς την πολιτεία να λαμβάνει μέτρα. Ο πολίτης δεν μπορεί να περιμένει 3 μήνες αν θα κάνει ή δεν θα κάνει σε μια μεγάλη περιοχή. Δεν μπορούμε να κρατάμε το 1/3 της Ελλάδος ομήρους. Αυτά είναι καθαρά επιστημονικά θέματα τα οποία τα χειρίζεται η πολιτεία και η πολιτική προστασία. Δεν είναι για να τα προσεγγίζουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Ωραία. Το φαινόμενο λοιπόν παρακολουθείτε. Βεβαίως. Θα είμαστε σε επαφή. Θα θέλατε κάτι άλλο να προβλέψετε για τον κόσμο που αυτή τη στιγμή... Να προβλέψω, όχι. Όχι να προβλέψετε, να προτείνετε στον κόσμο κάποιες... Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να μην ακούει φημολογίες, να μην ακούει δηλώσεις από άνθρωπους που δεν είναι ειδικοί. Οι σεισμολόγοι είμαστε 4-5 άτομα στην Ελλάδα με πτυχία σεισμολογίας. Με πτυχία σεισμολογίας. Δεν είμαστε, δεν κάνουμε κάποιο άλλο επάγγελμα. Η σεισμολογία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη. Και σε αυτούς τους 4-5 ανθρώπους πρέπει να ακούνε και όχι φήμες και όχι εκτιμήσεις και όχι μακριά από καφετζούδες της επιστήμης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χουλιάρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης.